Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, είναι μαζί μας. Υπουργέ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Καθ' όλη αυτή την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα και γεμάτη μέρα εδώ στο σας ευχαριστώ πολύ στον Εύρο, που είστε εδώ αυτή τη μέρα. Από πάνω ως κάτω. Είναι πραγματικά μια γεμάτη και κουραστική μέρα και για εσάς. Δεν πειράζει. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες μέρες όπου σχεδόν η μισή κυβέρνηση και βάλε με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό. Βρεθήκαμε εδώ για να εξηγήσουμε πώς προχωράει το σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου, αλλά και πώς η δουλειά αυτής της κυβέρνησης είναι μια δουλειά στοχευμένη, οργανωμένη, συγκροτημένη, που δίνει και τόσο προοπτική για το μέλλον, αλλά και τις ανάσες που τόσο πολύ χρειάζεται ο Εύρος μετά την μεγάλη καταστροφή που υπέστη πέρυσι με τις πυρκαγιές εκτεταμένες. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Είτε βάζουμε την ευκαιρία στα εισαγωγικά είτε όχι για τον Εύρο. Το δημογραφικό έχει φτάσει νομίζω στο σημείο 0. Δηλαδή αν δεν γίνει κάτι τώρα δεν νομίζω ότι μετά είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Είδαμε και την κυρία Ζαχαράκη τι ανακοίνωσε από εδώ. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα το οποίο αφορά εσάς, το Υπουργείο σας, που είναι το πέρασμα του Εύρου ως πέρασμα μεταναστών. Ο φράχτης προχωρά. Για πρώτη φορά είδαμε τους Γερμανούς να κάνουν λόγο για χρηματοδότηση, ξεκάθαρα πια από την Ευρώπη, του υπόλοιπου έργου, γιατί είδαν το πρόβλημα να φτάνει προφανώς στην πόρτα τους. Το είδαν και πιέζουν και εμάς τώρα, αλλά προσπαθούμε να το βάλουμε όλο αυτό στη σωστή του βάση. Γιατί αν δεν ήταν αρχικά η γερμανική πολιτική προσέλκυσης μεταναστών με τα πολλά προνόμια και οι κοινωνικές παροχές που δώσανε για να λύσουν προβλήματα εργατικού δυναμικού ή όπως πίστευαν ενδεχομένως και το δημογραφικό, αν και δεν πιστεύω ότι το δημογραφικό λύνεται μέσω της προσέλκυσης μεταναστών, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό για να μην παρεξηγούμεθα. Εντούτοις τώρα η κοινωνία τους αντιδρά, δημιουργεί πολιτική πίεση, τροφοδοτεί με στήριξη τα ακραία κόμματα, τόσο από τα αριστερά και από τα δεξιά, που σχεδόν έχει κυριαρχήσει το ΑΕΒΔΕ, και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κάνει μια στροφή πολιτικής και να κάνει την Γερμανία λιγότερο ελκυστική, λιγότερο πόλο έλξης για παράνομους μετανάστευσης, πρόσφυγες, οτιδήποτε. Βέβαια είναι δύσκολο τώρα. Και παράλληλα στο πλαίσιο αυτό αρχίζει και ζητά επιστροφές στις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως και η Ελλάδα. Πάρα πολύ, οι περισσότεροι, το 80% θα έλεγα, από αυτούς που μπήκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος μέσω Ελλάδας, είχαν σκοπό εξ αρχής να καταλήξουν στη Γερμανία. Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν τέτοιες επιστροφές και να καταλήξουν, το καταλήξουν, συγγνώμη για τη λέξη, στην Ελλάδα, στον Εύρο ή στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλες ομάδες μεταναστών? Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι εύκολο καταρχάς. Γιατί οι ίδιοι Γερμανοί έχουν πρόβλημα αφενός να εντοπίζουν τους χιλιάδες που έχουν έρθει στην Γερμανία, είτε αναγνωρισμένοι ως πρόσφυγες, δηλαδή έχοντας πάρει το άσυλο από την Ελλάδα, ή μη αναγνωρισμένους, δηλαδή έχοντας καταθέσει με την είσοδο τους στην Ελλάδα αίτηση για άσυλο, αλλά μετά κοπανώντας την, επιτρέψτε μου την έκφραση, για να καταλήξουν στη Γερμανία. Δεν εντοπίζονται εύκολα αυτοί. Και όταν εντοπίζονται, προσφεύγουν, έχουν πρόσβαση σε νομικές βοήθειες από ΜΚΙΟ κτλ. Στη Γερμανία και τα γερμανικά δικαστήρια κρίνουν ή έκριναν μέχρι τώρα ότι δεν μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα γιατί οι κοινωνικές παροχές που απολαμβάνουν στη Γερμανία είναι πολύ ψηλότερες από αυτές που θα μπορούσαν να πάρουν στην Ελλάδα και επομένως το επίπεδο διαβίωσης, ας πούμε, διακινδυνεύεται και τίθονται θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι κρίνουν. Έκριναν τα γερμανικά δικαστήρια μέχρι και πρώτος και γι' αυτό απαγορεύουν επιστροφές. Εκτιμώ βέβαια ότι κάτω από την πολιτική πίεση αυτή η νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων θα αλλάξει σταδιακά, γιατί εδώ που τα λέμε σε σχέση με το 2011, οπότε εκεί είχε βγει η πρώτη απόφαση, οι συνθήκες του 24 και στην Ελλάδα είναι αρκετά καλύτερες. Επισκέφθηκα σήμερα, ας πούμε, το κιτ φυλακίου στον Βόρειο Εύρο και είδα από κοντά μια πολύ οργανωμένη δομή κλειστού τύπου, όπου παρέχονται καλές υπηρεσίες, καλού επίπεδου υπηρεσίες, και αν ενδεχομένως αυτό συνοδευτεί και μια επαρκή στελέχωση, γιατί λείπουν, ας πούμε, θέσεις, ας πούμε, στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, παρότι υπάρχει,
θα μπορούσε να είναι περισσότεροι. Αυτές θα καλυφθούν, θεωρώ, προβλέπετε, στην πορεία, ναι, με το πρόγραμμα Ιπποκράτης που διαδέχθηκε το προηγούμενο, την προηγούμενη κατάσταση στήριξης του συστήματος αυτού υγειονομικής περίθαλψης δομές από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Συνεργαστήκαμε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σε μια νέα προγραμματική συμφωνία και μέσα από εκεί νομίζω θα καλυφθούν οι ανάγκες. Όμως ας αφήσουμε το εγχώριο σύστημα υγείας να εξυπηρετεί τις μεγάλες ανάγκες στον χώρο της υγείας και για τους Έλληνες πολίτες, έτσι δεν είναι? Εφόσον καλύπτουμε και το κομμάτι παροχής τέτοιων υπηρεσιών και στις δομές. Σε κάθε περίπτωση όμως το σύστημα λειτουργεί και παρέχει τόσο μια γκάμα υπηρεσιών ευπρεπούς και αξιοπρεπούς φιλοξενίας στους μετανάστες, όσο και μια αίσθηση ασφάλειας στην κοινωνία. Θυμάμαι τις αντιδράσεις που υπήρχαν δεν κάποτε. Είναι στους δρόμους, γιατί δεν κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι, είναι ελεγχόμενοι και προωθούνται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αρκεί να έχει τύχει επεξεργασίας η αίτηση ασύλου που καταθέσαν εδώ στο ΚΙΤ, μέσα από την υπηρεσία ασύλου. Προωθούνται, βγαίνει το άσυλο και προωθούνται στην εδώ χώρα. Υπουργέ, ζούμε τα τελευταία 24 ώρα όλοι οι φίλοι, αλλά και εμείς οι Έλληνες, την δραματική κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Κάποιοι μιλάνε ακόμη και για 1 εκατομμύριο κόσμο, ο οποίος ίσως χρειαστεί να φύγει. Εγώ είχα μιλήσει για εκατομμύρια προσφύγων. Ναι. Όχι βέβαια απαραίτητα και μόνο προς την Ελλάδα, αλλά συνολικά από την περιοχή, αυτή που φλέγεται σιγά-σιγά, μακριά. Γιατί όταν είσαι οικογενειάρχης, ξέρετε, και έρχονται τα τάγκς και γκρεμίζουν, ας πούμε, το σπίτι σου και κινδυνεύεις εσύ και η οικογένειά σου με θάνατο, δεν θα κάτσεις εκεί να φας τις βόμβες στο κεφάλι. Θα σηκωθείς και θα φύγεις. Ως πρόσφυγας πλέον από εμπόλεμη περιοχή. Κανονικός πρόσφυγας. Θα χτυπήσουν πολύ την πόρτα μας οι άνθρωποι αυτοί. Πιθανότατα να πιεστεί και η χώρα μας. Θεωρώ βέβαια ότι αυτό θα γίνει. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε, αν θέλετε, όπου μπορούμε. Τις δυνατότητες του συστήματος να υποδεχθούν και άλλο κόσμο, όπου μπορούμε. Καταρχάς, να σας πω ότι η πληρότητα στις δομές μας είναι περί το 51%. Κάποιες δομές στα νησιά, ιδίως στο Νότιο Αιγαίο, πιέζονται και έχουν γεμίσει, αλλά συνολικά στην Ελλάδα είμαστε κάπου στο 51%. Επομένως, μπορούμε να αντέξουμε και άλλους εισερχόμενους, αν υπάρχει αυτό το ξαφνικό κύμα από το Λίβανο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η κατάσταση είναι πάνω από μας. Ο πόλεμος δυστυχώς δεν γεννά μόνο καταστροφές και όλεθρο, γεννά και πρόσφυγες. Έγινε αυτό στη Συρία και ήρθε το πρώτο προσφυγικό κύμα τότε στη χώρα μας. Κινδυνεύει αυτό να επαναληφθεί στο Λίβανο τώρα που διεξάγονται και χερσαίες επιχειρήσεις. Γίνεται όμως, οι άνθρωποι αυτοί θα προσπαθήσουν να έρθουν στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που έρχονται και οι Σύριοι? Θα πρέπει να υπάρξει μια οργανωμένη μεταφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, καλό είναι να υπάρξει ένα οργανωμένο σύστημα, και όταν λέω οργανωμένο εννοώ σχεδιασμένο και υλοποιημένο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί κάθε χώρα μόνη της να αναλάβει αυτό το βάρος. Και η Ελλάδα ήδη, στη διάρκεια από τότε που, να το πω έτσι, ξέσπασε αυτό το φαινόμενο, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει αναλάβει πολύ περισσότερο βάρος από αυτό που της αναλογεί. Σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι πιο μακριά και κάνουν την πάπια, να το πω έτσι πολύ σχηματικά. Όχι όλες, αλλά αρκετές. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κίνδυνος υπάρχει. Όπως σας είπα, ο πόλεμος γεννά προσφυγιά και πρέπει να το διαχειριστούμε. Σήμερα προλίγου είχα μια επικοινωνία, την ώρα μάλιστα που βρισκόμουν στην εκδήλωση την απογευματινή για τα στελέχη της κυβέρνησης, και τους φίλους, αν θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχα μια επικοινωνία με την νούμερο 2 του Επιτρόπου Μετανάστευσης, ο οποίος είναι καινούριος και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο Σονούπο, ναι, αυστριακός. Η οποία μου είπε, ας πούμε, με γραπτό μήνυμα, ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να στηρίξει την Ελλάδα αν υπάρξει ανάγκη. Και όταν λέμε στήριξη, εννοούμε χρηματοδοτική στήριξη, όχι μόνο τόνος ηθικού. Δεν το λέει αυτό γιατί η Ευρώπη θέλει να πετάξει από πάνω στο πρόβλημα και να δώσει λεφτά στην Ελλάδα να το διαχειριστεί. Να το πω πάλι για να μην παρεξηγηθώ, αλλά επειδή είναι αναμενόμενο η Ελλάδα. Είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ως χώρα αυτό, στο σύνορο, το ευρωπαϊκό και ως χώρα όπου πιθανότητα κάποιοι εισερχόμενες δωρές από Μέση Ανατολή να εισχωρήσουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα πρέπει να στηριχθεί και για όποιες
ανάγκες ξαφνικές προκύψουν και έκτακτες. Έτσι. Θέλω... Και ναι. Βλέπουμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι σε μία εβδομάδα που θα βρεθώ στην Διευθυντική Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συζητήσουν αυτά, θα συζητηθούν αυτά τα θέματα, να έχουμε ένα πρώτο σκελετό ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση αυτών των εκτάκτων καταστάσεων. Δύο πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Το ένα είναι του Υπουργείου σας, το άλλο δεν είναι, αλλά σας αφορά. Mm. Το ένα έχει να κάνει με το φράχτη και αν αυτά τα 100 χιλιόμετρα που υπολείπονται σχεδιάζεται να τα υλοποιήσετε. Ναι, και καλό κάνετε και μου το θυμίζετε. Έχουν κατασκευαστεί 35, κατασκευάζονται άλλα τόσα. Υπάρχει η πρόθεση για επέκταση του φράχτη στην μήκος περίπου των 200 χιλιόμετρων που καλύπτει αρκετά μεγάλο μέρος των χερσαίων συνόρων. Θεωρώ πολύ πιθανό έως σίγουρο ότι κατά την επόμενη φάση της Πολωνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 1η-1η δηλαδή το επόμενο έτος, να δοθεί ειδική έμφαση και προτεραιοποίηση στην φύλαξη των συνόρων. Καθότι και οι Πολωνοί αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τα προβλήματα με δικές τους μεταναστευτικές, παράνομες μεταναστευτικές εισρωές εξανατολών από τη Λευκορωσία. Επομένως, υπέστησαν και την, αν θέλετε, τις εισρωές από την Ουκρανία λόγω του πολέμου εκεί. Επομένως, είναι και αυτή η χώρα στο Ευρωπαϊκό Σύνορο και θα στηρίξει με την Προεδρία της και δεν θα είναι αδρανής όπως οι αδιάφοροι για αυτά Ουγγαρία, που είναι τώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως θα τεθεί θέμα φύλαξη συνόρων. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την επέκταση του φράχτη. 250 συνοροφύλακες προσελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και ανανέωση ένα έτος. Mm-hmm. Θα πάψει να υπάρχει αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί θα μονιμοποιηθούν για να φύγει αυτό το άγχος. Δεν είναι δικό σας Υπουργείο, το ξέρω. Δεν μπορώ να το προβλέψω από τώρα, αλλά είναι δεδομένο ότι χρειάζονται. Δεν είναι, ναι. Και οι 250 αυτοί, με κάποιους από τους οποίους είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω κάποιες απόψεις σήμερα κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίας στην Ορεστιάδο, ναι. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να υπάρχει εκεί η παρουσία των δυνάμεων επιβολής της τάξης, των δυνάμεων φύλαξης των συνόρων. Λειτουργεί και αποτρεπτικά, άρα δεν είναι μόνο τα μέσα, ο φράχτης, τα μέσα υψηλής τεχνολογίας για την εποπτεία και το να έχουμε εικόνα, ας πούμε, όλης της κατάστασης κατά μήκος των συνόρων, είναι και οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι είναι το προσωπικό. Επιπλέον προσωπικό συνοριοφυλάκων ασφαλώς θα βοηθήσει. Αυτά όλα, και τα μέσα και οι άνθρωποι, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο που ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από ευρωπαϊκά κονδύλια. Επομένως, μπορεί αρμόδιο να είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη διαχείριση, ας πούμε, των συνοριοφυλάκων και τη διοίκησή τους, αλλά χρηματοδοτικά εμπλεκόμαστε και εμείς κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι εφόσον είναι απαραίτητη, γιατί να μην μονιμοποιηθούν στην πορεία. Αλλά είναι πολύ, θα έλεγα, πρόημο, ας αναπτυχθούν κιόλας οι άνθρωποι, ας αναλάβουν δράση που αναλαμβάνουν. Κάποιοι από αυτούς θα αναπτυχθούν και στο ΚΙΤ, κάποιοι αναπτύσσονται κατά μήκος των συνόρων. Η επόμενη παρτίδα των προσλήψεων αφορά Ξάνθη, Ροδόπη και Καβάλα, από 50, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ναι. Εκεί χρειάζονται η παρουσία συνοριοφυλάκων για τη μάχη κατά των διακινητών που έχουν κινηθεί προς την ενδοχώρα. Έτσι. Επομένως, τα μέσα και οι άνθρωποι αποτελούν το πνεύμα αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και είναι απαραίτητα στη χώρα, σε όλο το μήκος συνόρων, ασφαλώς και στα θαλάσσια σύνορα. Εκεί είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση η φύλαξή τους, ασφαλώς, γιατί είναι ο παράγων θάλασσα. Εκεί πρώτα απ' όλα πρέπει να σώσεις ανθρώπους από πνιγμό, γιατί όλοι αυτοί οι διακινητές τους βάζουν, τους στηβάζουν, είτε σε ταχύπλοα πηγαίνουν με φουρτουνιασμένη θάλασσα, κινδυνεύουν να τραπούν, είστε σε μεγάλα σκάφη που είναι εντελώς ανασφαλή. Είναι ανασφαλή και επομένως, αυτή η εγκληματική οργάνωση. Το λιμενικό μας έχει μάθει και η ελληνική ναυτοσύνη επιβάλλει πρώτα να τους διασώζουμε από τον πνιγμό. Πιθανό δυστύχημα, πνιγμό, ναυάγια. Έχουν συμβεί και ατυχήματα, ασφαλώς, αλλά με τα ρίσκα αυτά έτσι είναι, επιτρέψτε μου να πω. Και από εκεί και πέρα όμως να τους συλλαμβάνουμε και να τους καταγράφουμε και ταυτοποιούμε στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όπως επιβάλλεται σε μια χώρα που θέλει να φυλάται και τα σύνορα. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά πίσω στο δελτίο μας.